210 από το βιβλίο Ιησούς του Ναβί, το πρώτο κεφάλαιο, ένα εδάφιο έως 9. Σελίδα 210, βιβλίο Ιησούς του Ναβί, πρώτο κεφάλαιο, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και μετά την τελευταία του Μωυσέως, του δούλου του Κυρίου, είπε Κύριος προς τον Ιησούν, τον Υιόν του Ναβί, τον υπηρέτη του Μωυσέως, λέγουν: «Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε. Τώρα λοιπόν σηκωθείς διάβηθη τον Ιορδάνην τούτον, σύ και πας ο λαός ούτος, προς την γη την οποία εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Υιούς Ισραήλ. Πάντα το τόπον επί του οποίου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εσάς εδώ καυτών, καθώς είπα προς τον Μωυσή. Από τη Σερήμου και του Λιβάνου τούτου, έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα την γη των Χεταίων και έως της θαλάσσης της Μεγάλης προς δυσμάς του Ηλίου, θέλει είστε το οριόν σας. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρας της ζωής σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου. Δε θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλεις κληροδοτήσεις των λαών τούτων την γη, την οποία νόμωσα προς τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, για να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα των νόμων τον οποίον προσέταξε εισέ Μωυσής ο θεράπων μου. Μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι με τα συνέσεως πανταχού όπου ανυπάγεις. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό. Διότι τότε θέλεις ευωδούσθαι στην οδόν σου και τότε θέλεις φέρεσαι με τα συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου. Μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου, Κύριος ο Θεός σου, όπου ανυπάγεις. Αμήν». Ήλθε ο καιρός όπου το έργο του Μωυσή ετελείωσε και ο Θεός αποφάσισε να συνεχίσει το έργο του, γιατί το έργο του Θεού δεν σταματάει ποτέ, με έναν άλλον άντρα πίστεως και δυνάμεως. Το βιβλίο Ιησούς του Ναβί είναι από τα ιστορικά προφητικά βιβλία. Και όταν λέμε ιστορικά προφητικά βιβλία, εννοούμε ότι περιγράφει όχι μόνο ιστορικές αλήθειες ανθρώπων, αλλά αιώνιες προφητικές αλήθειες που δεν άρχισαν και τελείωσαν τότε, αλλά που υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν εις τους αιώνες των αιώνων, και μέσα από αυτές τις αλήθειες ο Θεός μας διδάσκει και μας κατευθύνει. Τα ιστορικά αυτά βιβλία δεν περιγράφουν τη γενναιότητα ή τη δύναμη των ανθρώπων ή τις αδυναμίες των ανθρώπων, αλλά στην πραγματικότητα περιγράφουν τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή των ανθρώπων, είτε θετικά προς ευλογία, είτε αρνητικά προς εγκατάλειψη. Και πάλι για τη διδασκαλία τη δική μας. Και τέλος, μέσα από αυτά τα ιστορικά προφητικά βιβλία δεν αποδεικνύεται μόνο η δύναμη, η παντοδυναμία του Θεού εν μέσω του λαού του, αλλά αποδεικνύεται και η παντελής αδυναμία των ξένων θεών και των ειδώλων. Άρα είναι βιβλία θεόπνευστα, μέσα από τα οποία εμείς, ο Θεός σε μας και εμείς από το Θεό, παίρνουμε αγαθή καλή διδασκαλία. Και αυτό είναι και η πρόθεση του Θεού, αλλά και η πρόθεση δική μας όταν διαβάζουμε αυτά τα βιβλία εν γέννη την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και τα ιστορικά βιβλία. Τώρα ο Θεός αρχίζει προσωπικά να διαπραγματεύεται με τον Ιησούν του Ναβί. Καθώς ο Μωυσής τελείωσε το δρόμο του, τον αγώνα των καλών αγωνίστηκε, την πίστη διατήρησε και είναι τώρα στην παρουσία του Θεού. Η διαπραγμάτευση τώρα για το έργο του Θεού είναι προσωπική πια με τον Ιησούν του Ναβί, όπως ο Θεός συνηθίζει
ιδιαιτέρως στην Καινή Διαθήκη, να διαπραγματεύεται προσωπικά με τον κάθε έναν ο οποίος έχει πάρει στερεά απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, και ο Χριστός έχει ανταποκριθεί με δόσεις αγαθές, με διανομές Πνεύματος Αγίου στη στερεά απόφαση των ανθρώπων ή του ανθρώπου με τον οποίο ο Θεός διαπραγματεύεται. Άρα λοιπόν, βλέποντας και διαβάζοντας τη διαπραγμάτευση αυτή που ο Θεός θα κάνει με τον Ιησούν του Ναβί, μπορούμε με τα πάσης βεβαιότητος όχι μόνο να λάβουμε διδασκαλία, αλλά με τα πάσης βεβαιότητος να βάλουμε τη θέση μας εκεί στο όνομα που λέγεται Ιησούς του Ναβί, για να απολαύσουμε και να απολαμβάνουμε παρακυρίου τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά βλέποντας και το πώς εργάζεται και συνεργάζεται ο Θεός με τον άνθρωπο, να γνωρίσουμε και εμείς πώς πρέπει να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε με το Θεό. Γιατί το σημαντικότερο, έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι ο άνθρωπος να εργάζεται το έργο του Θεού, αλλά ο Χριστός να τον χρησιμοποιεί στο έργο που ο ίδιος έχει προσδιορίσει κατά χάριν και αποστολήν στον κάθε έναν από μας να εκτελεί και να εκπληρώνει, ώστε να έχει καρπό πολύ, έργο καλό, και εδώ στη γη και εκεί στον ουρανό πλήρη το μισθό του. Διαπραγματευόμενος λοιπόν επί προσωπικού επίπεδου με τον Ιησούν του Ναβί, του λέγει ότι τώρα διάβηθη τον Ιορδάνη, πρέπει να περάσεις τον Ιορδάνη, να πάρεις στερεά απόφαση να μπεις στον πόλεμο. Ο Ιορδάνης είναι για μας η απόφαση η καλή. Ή θα είμαστε έξω από τον Ιορδάνη, εκεί όπου δεν υπάρχει πόλεμος, υπάρχει ειρήνη και αδιαφορία, ή θα περάσουμε τον Ιορδάνη και θα μπούμε μέσα στη γη Χαναάν, που εκεί υπάρχει πόλεμος, μάχες, αλλά και η βοήθεια του Θεού, αλλά και η εκπλήρωση του θελήματος του Θεού στη ζωή μας και η εκπλήρωση της αποστολής μας. Παίρνα τον Ιορδάνη, γιατί αυτή τη γη εγώ στη χαρίζω. Είναι αυτή που έχω υποσχεθεί στους πατέρες σου και είναι αυτή την οποία εγώ σου χαρίζω. Σήμερα λοιπόν το πρώτο μήνυμα είναι να πάρουμε απόφαση να περάσουμε τον Ιορδάνη. Τι σημαίνει αυτό? Απόφασης αγιασμού και απόφασης καθαρότητος και απόφασης εκτέλεσης και εκπλήρωσης του Λόγου του Θεού στη ζωή μας και της προσωπικής μας αποστολής στη ζωή μας. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Κάθε ένας από μας έχει μια προσωπική αποστολή. Δική του προσωπική αποστολή. Μέσα στον τόπο που θα περάσεις, και θα είναι τόπος πολέμων, τόπος ταλαιπωρίας, αλλά δεν πάβει να είναι και τόπος επαγγελίας και υποσχέσεων, γη αγαθή, ρέουσα, γάλα και μέλι, δεν θα μείνεις νοθρός και αργός, αλλά θα εργάζεσαι, θα προχωράς και θα πολεμάς, και σ' όποιον τόπο πατήσει το ίχνος των ποδών σου, εγώ θα σου δίνω. Εάν κάτσεις άκρη-άκρη, θα σου δώσω την άκρη-άκρη. Αν προχωρήσεις περισσότερο, θα σου δώσω περισσότερα. Και αν προχωρήσεις μέχρι τα βάθη της γης της επαγγελίας και ανέβεις πάνω στα όρητα ψηλά, θα σου χαρίσω και τα βάθη και τα όρητα ψηλά του Κυρίου. Από σένα εξαρτάται. Από τον Ιησούν του Ναβί εξαρτάται ποια θα είναι τα εδάφη τα οποία θα κατακυριεύει. Ο Θεός τα έχει χαρίσει όλα, αρκεί να προχωράει έτσι πως ο Θεός τον οδηγεί. Σωστά. Το δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν. Βέβαια υπάρχουν όρια. Και για το λαό Ισραήλ υπάρχουν όρια: από βορρά ο Λίβανος, από νότο η έρημος, από ανατολάς ο ποταμός Εφράτης και από δεσμάς η θάλασσα η μεγάλη η Μεσόγειος. Και σε εμάς υπάρχουν όρια, τα όρια που θέτει ο Λόγος του Θεού. Η υπόσχεση η πρώτη η οποία δίδεται είναι ότι σε αυτή την πορεία σου
η οποία δεν είναι απλή, δεν είναι εύκολη. Θα έχεις αντίσταση, θα έχεις πόλεμο. Σε αυτή την πορεία σου όμως κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να αντισταθεί και να σε σταματήσει. Δεν θα μπορεί να μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Και όταν λέγαμε τότε κανένας άνθρωπος, σήμερα ο εχθρός ημών και η μάχη ημών δεν είναι αντίον σάρκα και αίματος, αλλά εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας εν της επουρανής και του κοσμοκράτορα, του σκότους, του διαβόλου και του σατανά. Τώρα η πρώτη προτροπή. Πέραν των υποσχέσεων, ίσχυε και ανδρίζου, γιατί εσύ θα κληροδοτήσεις εις των λαών τούτων την γη την οποία υποσχέθηκα σε αυτούς. Εσύ δεν θα εργάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου. Το έργο σου δεν θα είναι μόνο για σένα, αλλά το έργο σου θα είναι για την οικογένειά σου και για το περιβάλλον σου, όσο ο Θεός έχει προσδιορίσει και όσο με την όρασή σου εσύ έχεις αντιληφθεί και προσεύχεσαι. Και έχουμε πει πολλές φορές, το περιβάλλον του ανθρώπου μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ο ίδιος ο εαυτός του, μια οικογένεια, μια συγγένεια, μια εκκλησία ή ό,τι άλλο έχει προσδιορίσει ο Θεός. Γι' αυτό μία από τις χρήσιμες προσευχές μέσα από τη γραφή είναι «Κύριε, έκτινον τα όρια μου». Αλλά όχι έτσι όπως εγώ θέλω και όπως βλέπω και όπως φαντάζομαι και όπως προσδιορίζω, αλλά έτσι όπως ο Θεός αποκαλύπτει και υπόσχεται. Τώρα όμως μπαίνουμε στο κρίσιμο σημείο. Ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, και για να μπορείς να φέρεσαι με τα συνέσεως πανταχού όπου υπάγεις με επιτυχία και νίκη, χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Εάν θέλεις δηλαδή, όπως σου υπόσχομαι εγώ λέει ο Θεός, στο περπάτημά σου να έχεις πάντοτε επιτυχία, πάντοτε, ό,τι και να κάνεις να γίνεται καλά. Δηλαδή να έχεις τη βοήθεια του Θεού, τότε θα πρέπει πρώτον να προσέχεις να εκτελείς κατά πάντα το λόγο, τον γεγραμμένο για σένα Ιησού του Ναβί από το Μωυσή, το λόγο, το γεγραμμένο για μας που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πρώτον, όλο το λόγο. Μη σκέφτεσαι δεν μπορώ, μπορεί ο Θεός. Μη σκέφτεσαι δεν ξέρω, θα σου αποκαλύπτει ο Θεός. Αλλά η πρόθεσή σου και η απόφασή σου είναι να εκπληρείς απόλυτα το Λόγο του Θεού. Και δεύτερον, να μην εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά. Δηλαδή όχι μόνο όλο το Λόγο του Θεού και άλλα πράγματα, αλλά όλο το Λόγο του Θεού και μόνο το Λόγο του Θεού. Στερεά απόφασης, την οποία πρέπει να πάρουμε σήμερα, αγαπημένα μου αδέλφια. Στη ζωή μας θα περπατάμε ακριβώς σε όλο το Λόγο του Θεού. Ό,τι είναι γεγραμμένο στο Ευαγγέλιο για μας θα είναι ναι και αμήν, και όχι μόνο σε όλο το Λόγο του Θεού, αλλά και μόνο σε όλο το Λόγο του Θεού. Καταστατικό μας, καταστατικό στη ζωή μας, όρια στη ζωή μας θα είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από τη μία άκρη ως την άλλη. Αλλά όχι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και κάτι ακόμη, και κάποια βιβλιαράκια και κάποιες απόψεις και κάποιες γνώμες. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το επαναλαμβάνω, αδερφοί αγαπητοί, γιατί αυτό είναι η πρώτη σοβαρή προϋπόθεση για να εξασφαλίζουμε στη ζωή μας να περπατάμε πανταχού όπου ανυπάγομεν με σύνεση και με μεγάλη επιτυχία. Όλο το Λόγο του Θεού ακριβώς όπως είναι γραμμένο, και μόνο το Λόγο του Θεού. Καμία πρόσμιξη, καμία
επιμιξία και καμία αφαίρεση. Καθώς λέει ο Λόγος του Θεού καθαρά, μην αφαιρέσεις αλλά και μην προσθέσεις. Μην προσθέσεις τίποτα σε αυτό που είναι γραμμένο και μην αφαιρέσεις τίποτα σε αυτό που είναι γραμμένο. Μόνο σε αυτό που είναι γραμμένο θα περπατάς, θα προχωράς, θα πράττεις για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου στη ζωή σου και για να σε δοξάζει ο Θεός στην πορεία σου. Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει χριστιανός ο οποίος πραγματικά είναι νικητής και υπάρχει χριστιανός που έχει μερικές νίκες. Πότε. Ο Θεός θέλει όμως την προσωπική μας διαπραγμάτευση. Και θέλω να σας παρακαλέσω κάτι έτσι πως μου το έδειξε ο Θεός. Αυτό που θα διαβάσουμε σήμερα και αυτά που θα μας πει σήμερα ο Θεός είναι χαρακτηριστικά αιτήματα του ανθρώπου τον οποίον πρόκειται να ευλογήσει ο Θεός. Το επαναλαμβάνω. Ο Θεός εξέλεξε όλους εμάς. Εξέλεξε τους 12 μαθητές. Ο ένας βγήκε προδότης. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς τρεις. Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και ανάμεσα σε αυτούς έναν σφόδρα αγαπητό. Τον Ιωάννη. Εξέλεξε πολλούς. Ανάμεσα σε αυτούς έναν, τον Παύλο. Η εκλογή δεν γίνεται εν προσωποληψία. Εν δικαιοσύνη. Απόλυτη. Και δεν γίνεται λόγω δυνάμεως, μορφώσεως, ικανότητος. Αλλά γίνεται λόγω απόφασης. Στερεής και αμετάβλητης. Αυτή την απόφαση. Σήμερα την παίρνουμε, αύριο θα την ξεχάσουμε. Όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Υπάρχει όμως κάποιος που σήμερα θα τη θυμάται και κάθε μέρα θα τη θυμάται. Είναι αυτός ο οποίος μπαίνει στο ταμείο του και λέει «Κύριε, κάνε με έτσι. Βόηθα με να περπατάω στο Λόγο του Θεού και μόνο στο Λόγο του Θεού. Βόηθα με να μην προσθέτω στο Λόγο του Θεού στην εκτέλεση, στην εκπλήρωση και στην πορεία της ζωής μου, αλλά και να μην αφαιρώ». Βασικό αίτημα το οποίο έπεται, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, γιατί τούτο είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Βασιλεία του Θεού είναι ο αγιασμός μας και να είμαστε έτοιμοι. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η πορεία μας, το περπάτημά μας κατά το θέλημα και κατά το λόγο του Θεού. Αλλά υπάρχει και μία δεύτερη προϋπόθεση. Εάν θέλεις να ευωδώνεσαι πάντοτε στην οδό σου, δηλαδή όχι μόνο να είσαι νικητής αλλά και να βρίσκεις πάντοτε εύνοια ενώπιον του Θεού, όχι μόνο να νικάς αυτά που βρίσκονται μπροστά σου αλλά να καταλαμβάνεις και να αυξάνεσαι πλήρως σε όλα όσα ο Θεός θα σου ανοίγει τις πόρτες. Αυτή είναι η εύνοια του Θεού, η επέκταση, όχι όμως κατά τη δική σου φαντασία, αλλά κατά τη σοφία του Θεού. Αν θέλεις λοιπόν να απολαμβάνεις εύνοια και ευόδοση από το Θεό και να φέρεσαι πάντοτε μετασυνέσεως εκεί όπου χρειάζεται, τότε υπάρχουν πάλι άλλες δύο προϋποθέσεις που πρέπει να γίνουν βασικά αιτήματα προσευχής σε αυτόν ή σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους του Θεού που ενδιαφέρονται να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή τους. Πρώτον, να μην απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό από το στόματός σου. Δηλαδή, μόνο γι' αυτό θα μιλάς, για το Λόγο του Θεού. Μόνο το Λόγο του Θεού θα κηρύττεις.
Μόνο στο Λόγο του Θεού θα στέκεσαι και θα ομολογείς. Δηλαδή θα κατοικεί πλουσίως ο Λόγος του Θεού μέσα σου, μέσα στην καρδιά σου, και εκ του περισσεύματος της καρδίας θα λαλεί το στόμα. Μόνο ο Λόγος του Θεού όταν εξέρχεται εκ του στόματός σου, δεν θα υπάρχει ματαιότητα στη σκέψη σου και στην καρδιά σου. Από τη μια μεριά υπάρχει ο Λόγος του Θεού και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι ματαιότητες. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να κηρύττουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να συζητάμε και να ισχυριζόμαστε με επιχειρήματα σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά μακάριος ο άνθρωπος του οποίου το κύριο ενδιαφέρον μέσα στην καρδιά του που εκφράζεται εκ του περισσεύματος της καρδίας με τα λόγια του είναι ο Λόγος του Θεού. Και δεύτερον, να προσέχεις να κάνεις πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό. Όχι μόνο να κηρύττεις, αλλά πρώτα να πράττεις. Ο εκτελέσας και διδάξας μέγας θα ονομαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λέει ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, τι λες, τι διαβάζεις και τι κάνεις, εάν τούτα είναι προσδιορισμένα ιεραρχικά στο Λόγο του Θεού, αν είσαι έτοιμος πάντοτε εις απολογίαν για κάθε έναν που σε ρωτάει για τη ζωή σου, γιατί μπορεί και να κρύβεσαι. Δεν αρέσει το Θεό αυτό. Με μία λέξη, αδερφοί αγαπητοί, ποια είναι η προτεραιότητα στη ζωή σου? Για ποιον ζεις, για ποιον υπάρχεις, για ποιον εργάζεσαι, ποιον υπηρετείς, ποιον δοξάζεις, ποιον υπακούς, ποιον ακολουθείς? Δεν γίνεται με προσωποληψία η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Σε κανέναν άνθρωπο δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Η ευλογία στη ζωή μας γίνεται με την απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού. Και η απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού εκφράζεται μέσα από τη σχέση μας την προσωπική με το Λόγο του Θεού. Και τότε έρχεται ο Θεός και του λέει: εγώ σε προστάζω τώρα, μη φοβάσαι, προχώρα, μη δηλιάσεις, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός θα είμαι μαζί σου όπου αν υπάγεις. Και δεν υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, άλλο ζητούμενο στη ζωή μας από το να είναι ο Θεός μαζί μας όπου και αν πηγαίνουμε, είτε σαν οικογενειάρχης, είτε σαν αδελφός, είτε σαν αδελφή, είτε σαν εργαζόμενος, είτε σαν υπάλληλος, είτε σαν πατέρας, είτε σαν μητέρα, είτε σαν πρεσβύτερος, είτε σαν διάκονος, είτε σαν συγγενής, είτε σαν γείτονας. Είναι υπέροχο και μακάρι ο Θεός να μας το δείξει πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας να είναι ο Θεός μαζί μας σε ό,τι κάνουμε, όπου πηγαίνουμε και ό,τι θέλουμε. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η αδυναμία του ανθρώπου είναι επειδή δεν ξέρουμε τέσσερα πράγματα και ούτε θα τα μάθουμε ποτέ: το τι, το πού, το πώς και το πότε. Αυτά τα τέσσερα πράγματα προσδιορίζουν την απόλυτη αδυναμία του ανθρώπου και ο άνθρωπος είναι άχρηστος, δεν είναι χρήσιμος δηλαδή πουθενά. Όταν δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, όταν δεν ξέρει πώς πρέπει να το κάνει, όταν δεν ξέρει πότε πρέπει να ενεργήσει και όταν δεν ξέρει πού πρέπει να πάει, τότε πέστε μου, αν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τυφλός και ζει και η ζωή του είναι μέσα σε απόλυτα διέξοδα. Αυτό είναι που προσφέρει ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του. Μας εξασφαλίζει με τα πάση βεβαιότητας να ξέρουμε τι
πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι γραμμένο. Πού πρέπει να πάμε? Στα όρια που ο Θεός έχει προσδιορίσει με, με το Λόγο του Θεού, με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου στην καρδιά μας και με τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου στο πνεύμα μας. Πώς? Με τον τρόπο που ο Θεός θα μας φανερώνει και θα μας αποκαλύπτει. Και πότε? Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Ίσως, κάντε ταπεινή μου γνώμη, μόνο ο Θεός μπορεί να στο φανερώσει, γιατί η χρόνη και η καιρή είναι στα χέρια του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος, από άχρηστος, από αδύναμος, από τυδανός, από άθλιος, από ανίκανος να πράξει οτιδήποτε καλό και σωστό, μετατρέπεται με το Λόγο του Θεού και την προσευχή, με τις αποφάσεις τις καλές που παίρνει, σε έναν άνθρωπο που είναι πολύτιμος στα χέρια του Θεού, σκεύος ιδιαίτερο εκλογής του Κυρίου. Και ο Χριστός λέγει, αφότε εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, εξασφάλισες δύο πράγματα. Εγώ σε εδόξασα γιατί σε αγάπησα. Αμήν.